Πρεμιέρα έκανε το Σάββατο στο διαγωνιστικό τμήμα της 64ης Berlinale η ταινία «Αγαπημένες αδελφές» του γερμανού σκηνοθέτη Dominique Graf. Από το κόκκινο χαλί πέρασε όλο το κάστρο της γερμανικής παραγωγής. Η ταινία είναι ένα ιστορικό δράμα με πρωταγωνιστή το γνωστό ποιητή Friedrich Schiller, ο οποίος αποτελεί μέρος ενός ερωτικού τριγώνου που περιλαμβάνει επίσης δύο πανέμορφες αδελφές, που είναι αριστοκράτησες αλλά αδέκαρες. Ο Schiller παντρεύεται τη νεότερη από τις δύο αδελφές, οι οποίες όμως έχουν συμφωνήσει να μοιράζονται τα πάντα. Όλα όμως αλλάζουν όταν η μικρή αδελφή μένει έγκυος. Ήδη από την πρώτη ανάγνωση συγκινήθηκα από την απίστευτη τρυφερότητα, την αγάπη και τη στενή σχέση των τριών χαρακτήρων. Θέλουν το καλύτερο ο ένας για τον άλλον. Δεν υπάρχει καμιά αντιπαλότητα εκ πρώτης όψεως, καθόλου ζήλια, καμιά ίντρικα ανάμεσα σε αυτή την τριάδα. Με άγγιξε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Η συναισθηματική ένταση κλιμακώνεται χάρη στα γράμματα που ανταλλάσσουν ο Σίλερ και η μεγαλύτερη αδελφή Καρολίν φον Μπόιλβιτς, η οποία κατάφερε να γίνει στη συνέχεια επίσης συγγραφέας και να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Tu comprends? Ist da jemand, der sich hier auskennt? Hört mich jemand? Ich habe mich verlaufen. Können Sie den Weg zum Marktplatz? 10 χρόνια μετά το Λιβάδι που δακρύζει του Θόδωρου Αγγελόπουλου, μια ελληνική ταινία συμμετέχει και πάλι στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Berlinale. Είναι το Μικρό Ψάρι, η τέταρτη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, δημιουργού του Σπιρτόκουτου και του Μαχαιροβγάλτη. Πρωταγωνιστής είναι ο Στράτος, ο οποίος δουλεύει τη νύχτα σε ένα αρτοπείο, ενώ την ημέρα εκτελεί συμβόλαιο θανάτου. Ό,τι κάνει έχει ως στόχο την οργάνωση της απόδρασης από τη φυλακή ενός αρχινονού του υπόκοσμου. Ο Στράτος του χρωστά τη ζωή του, καθώς τον έσωσε στη διάρκεια μιας συμπλοκής όταν ήταν και αυτό στη φυλακή. Τη ζωή σου σώσε. Παρακολουθούμε όλη την πορεία αυτού του ανθρώπου, έτσι, όλη την πορεία αυτού του κατεστραμμένου ενηγματικού χαρακτήρα, έτσι, αυτού του ανθρώπου, αυτού του δολοφόνου, από την πτώση που κάποια στιγμή καταγκρεμνίζεται, γιατί τον οδηγούν εκεί διάφορες ανατροπές της ιστορίας κτλ, μέχρι και την τελική του εξιλέωση, θα έλεγα, μέχρι και την τελική του, ας πούμε, ηρωική έξοδο. Για την παραγωγή της ταινίας συνεργάστηκαν η Φάληρο House, οι Αργοναύτες και η Feel Good Entertainment. Για πρώτη φορά σε ελληνική ταινία είναι συμπαραγωγός η γνωστή γερμανική εταιρεία Match Factory Productions. Τον Στράτο ερμηνεύει εξαιρετικά ο Βαγγέλης Μουρίκης, ο οποίος συνεργάζεται για τρίτη φορά με τον Γιάννη Οικονομίδη. Τώρα θα κάνουν πίσω. Τι να το σκέφτεσαι, Βαγγέλη. Αυτό που πραγματικά μου αρέσει στον κινηματογράφο του Γιάννη είναι η έρευνα που κάνει και το ψάξιμο, δηλαδή, το ψάξιμο που κάνει γύρω από την αλήθεια αυτών των ανθρώπων. Πράγμα το οποίο το απαιτεί κιόλας και από σένα σαν ηθοποιό στην επαφή που έχεις με το ρόλο και η ενέργεια που οι ήρωες αυτοί βγάζουν στην οθόνη είναι πολύ ζωντανό πράγμα. Είναι πραγματικά, έχει και εσωτερική και εξωτερική δράση και σε απελευθερώνει. Το Μικρό Ψάρι κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την 3η 11 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο, στην αίθουσα Berlinale Palast. Παρότι στην πρεμιέρα, πέραν του Γιάννη Οικονομίδη, θα είναι ηθοποιοί Βαγγέλης Μουρίκης, Βίκη Παπαδοπούλου, Πέτρος Ζερβός, Γιάννης Τσορτέκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μαρία Καλιμάνη, η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου, που επίσης συμμετέχουν στο cast. Η ταινία βγαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 27 Μαρτίου.